Γεια σε όλου του Παιδιά, αυτό είναι το νέο μου αυτοκίνητο που μόλι αγόρασα, το Audi S3. Και στο σημερινό βίντεο θα σα πω τα αιτήσια έξοδα και κόστη που πληρώνω εγώ ω και διοκτήτη. Έχω δείξει τα κόστη για τα προηγούμενα μου αυτοκίνητα, όπω ήταν το Sirocco, όπω ήταν το TTS, το Cabrio, όπω είναι το Carrera που έχουμε ακόμα στην κατοχή, 3800 κυβικά. Μπορεί να μπει να το δει. Σήμερα όμω θα σου πω τα έξοδα, γιατί αν σε ενδιαφέρει να αγοράσει ένα Audi S3 αυτή τη γενιά, θα σα πω τι χρήματα πληρώνω εγώ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μα βίντεο. Λοιπόν, πάμε να σου πω αμέσω τα ετήσια έξοδα, τα λειτουργικά κόστη που χρειάζεσαι, τα χρήματα που πρέπει να έχει για να μπορέσει να συντηρήσει ένα Audi S3 όπω τα πληρώνω εγώ ω κάτοχο και ιδιοκτήτη του αυτοκίνητου αυτό, όπω πραγματικά είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πληρώνουν όλα τα αυτοκίνητα, τι άλλο είναι, είναι τα τέλη κυκλοφορία τα οποία τα πληρώνει μία φορά το χρόνο. Γι' αυτό το αυτοκίνητο, επειδή είναι του 2009 και έχουμε πει ότι αν το αυτοκίνητο είναι από το 2011. Και μετά τα τέλη πάνε με βάση του ρήπου. Αν είναι κάτω από το 2011, πριν δηλαδή το 2011, όπω εδώ που είμαστε το 2009, πάει με βάση τα κυβικά. Έχω εξηγήσει σε άλλο βίντεο πώ μπορεί και εσύ να υπολογίσει τα κυβικά, τα τέλη κυκλοφορία για τα κυβικά του αυτοκίνητου σου, ανάλογα αν είναι από το 2011 και μετά ή και πριν, ή με του ρήπου δηλαδή ή με τα κυβικά. Αυτό μπορεί μπορείς να μπει να το δει το βίντεο. Οπότε, για ένα τέτοιο αυτοκίνητο που είναι 2000 κυβικών, τα τέλη κυκλοφορία του είναι στα 690 ευρώ το χρόνο. Σίγουρα για πολλοί κόσμο αυτό το ποσό εδώ, το 6,90 το χρόνο και τα τέλη, είναι το μεγαλύτερο αγκάθι σε αυτό το αυτοκίνητο όσον αφορά τα έξοδα του. Εγώ δεν το σκέφτομαι ακριβώ έτσι. Είναι, έτσι. είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο σκέψω ότι κόστηκε καινούριο 60.000, τώρα περίπου είναι στα 20 και λίγο πιο κάτω. Και ένα λόγο σίγουρα που έχει πέσει τόσο χαμηλά είναι αυτό εδώ ο αριθμό. Τι εννοώ, σκέψω να μην είχε καθόλου τέλειο, να ήταν 0, όχι 300 ευρώ, 0. Θα κόστησε 20.000 όχι, μπορεί να κόστησε 30-28 χιλιάρικα. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, το αυτοκίνητο αυτό έχει Πέσει η τιμή του γιατί για πολλού αυτό εδώ θεωρείται αγκάθι. Και έτσι για κάποιου άλλου ίσω όχι. Οπότε μπορεί να αγοράσει αυτό το S3 με ένα, πιο χαμηλό, με ένα πιο χαμηλό ποσό σε σχέση με το πόσο θα κόστιζε αν δεν είχε αυτό εδώ πέρα το ποσό. Μην πούμε ψέματα όμω, από την άλλη, ένα ποσό στα τέλη 6,90 δηλαδή κοντά στα 1000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 2.000 κυβικών και δεν είναι κάποιο μεγάλο γιουβί δεν είναι κάποια Ferrari. Είναι σίγουρα είναι πολλά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα τέλη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οπότε, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι απλά να το αποφύγει. Έτσι, ο περισσότερο κόσμο το αποφεύγει το αυτοκίνητο αυτό με αποτέλεσμα να έχει πέσει το, η, αγορά, η, αγορά, του, η τιμή αγορά του, με αποτέλεσμα για κάποιου άλλου, όπω εμένα, να μπορούσε να έρθει λίγο πιο, πιο καλά. Γιατί ήταν ένα μαξι το είχε κάποια έξοδα έτσι, με αυτά, αλλά ήταν και ακριβό. Τώρα αυτό το ποσό ίσω μέσα γενικά να βοήθησε να πέσει τουλάχιστον τιμή κτήση του και αγορά του. Λοιπόν, συνεχίζω, έτσι εγώ το σκέφτομαι για αυτό το ποσό. Συνεχίζουμε λοιπόν, μετά ένα άλλο σημαντικό το οποίο όλα τα αυτοκίνητα τα οποία είναι 2.000 κυβικών και είναι μέσα στη δεκαετία, είναι φόρο πολυτελεία. Έτσι, ΦΠΠ θα το γράψω εδώ πέρα, φόρο πολυτελεία. Κάτι που το συγκεκριμένο δεν έχει, διότι όπω βλέπουμε είναι το 2009 το μοντέλο. Οπότε δεν πληρώνω φόρο πολυτελεία. Σίγουρα έπαιξε ρόλο αυτό. Έτσι, διότι αν έχει αυτοκίνητο το οποίο είναι 2.000 κυβικών μέσα στη δεκαετία, πληρώνει φόρο Μην ξεχάσω να πω ότι στο TTS, το οποίο το είχα αγοράσει εξαετία πλήρω να φοροπολιτελεία. Εδώ δεν πληρώνω, έχει περάσει δεκαετία, οπότε σίγουρα και αυτό σημαντικό για μένα. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να έχει στο μνου επίση για τα έξοδα όλων των αυτοκινήτων αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια τώρα πάνε ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου. Οποιοδήποτε αυτοκινήτου κι αν έχει. Και 1.400 κυβικά, δεν χρειάζεται να έχει 5.000 κυβικά αυτοκινήτου. Και αυτό πάει ισοδηματικά. Αν το καλύπτει τα τεκμήρια, υπάρχουν πίνακε που αν το ψάξει στο Google μπορεί να δει λίγο τα τεκμήρια, δει αν τα καλύπτει εκεί δεν πληρώνει κάτι. Ισοδηματικά το καλύπτω, είμαι εντάξει. Αν δεν το καλύψει, εκεί θα πληρώσει κάποιο φόρο. Και αν το αυτοκίνητο είναι πέραν τη δεκαετία, όπω είναι πάλι εδώ πέρα, πληρώνει το 50% από του πίνακε που θα βρει ανάλογα τα κυβικά των αυτοκίνητων. Οπότε για μένα έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτοκίνητο αυτό, σίγουρα και η δεκαετία, για να κλειτώσουμε φόρο πολυτέλεια και να έχουμε πολύ μειωμένο τεκμήριο λόγω του ότι είναι δεκαετία. Οπότε πάει στο 50%, οπότε είμαστε ε, okay και οικονομικά εκεί πέρα. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε το επόμενο έξοδο, το οποίο είναι τι άλλο, η ασφάλεια. Μιλάμε τώρα για έξοδα τα οποία εδώ πέρα είναι στάνταρ σε όλα τα αυτοκίνητα. Ανεξαρτήτως, έτσι, ε, ανεξαρτήτως δηλαδή ε, κυβικών ή οτιδήποτε. Λοιπόν, εντάξει, εκτό και αν είσαι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, οπότε δεν θα έχει εδώ πέρα τα τελειμή που ψέματα. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ε, δεκαετία και πέραν. Έτσι, δεκαετία αφού είναι το 2009 το μοντέλο. Λοιπόν, τώρα ασφάλεια. Να σου πω το εξή τι γίνεται εδώ πέρα. Με την ασφάλεια του αυτοκίνητου Τώρα ασφάλεια του αυτοκίνητου μπορείς εσύ να κάνεις ό,τι θέλεις Τι εννοώ Μπορείς να βάλεις μια κλασική ασφάλεια να είναι δεκαετίε, μπορείς να βάλεις όμως και μικτή Εγώ προσωπικά παίζω με τη μικτή να είμαι ειλικρινή, Ακόμα σε αυτό το αυτοκίνητο Τώρα επειδή το έψαξα όμως Και αν έχει αν ατσίδα ασφαλιστή, πιστεύω ότι μπορεί να βρει πολύ καλή τιμή, επειδή το αυτοκίνητο ασφαλίζει σε μια από τι πιο γνωστέ ασφαλιστικέ εταιρείε στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχει νόημα να το ποια είναι, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια διαφήμιση. Αν έχει όμω ένα ατσίδα ασφαλιστή και μόνο να το ψάξει μέσω του ίντερνετ, μέσω προσφορών, να μιλήσει με τι ασφαλιστικέ, θα βρει καλέ τιμέ. Να σου πω λίγο το εξή για να ξέρει σε περίπτωση που θε να πα σε μια απλή ασφάλεια και όχι μεικτή. Η απλή ασφάλεια το εξάμεινο, δηλαδή. Που τα έχει όλα και όλη κυκλοπή και μέρη έτσι, φυσικέ καταστροφέ κτλ. Απλά δεν έχει τη μόνο. Για αυτό το αυτοκίνητο είναι, δηλαδή κυβικό, μου έβγαινε στο εξάμεινο, έτσι, 170 ευρώ. Θα σου βγει 170 ευρώ περίπου. Δηλαδή πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό που κάνω είναι τώρα να το συγκρίνω με το προηγούμενο μου αυτοκίνητο, με το 207. Στο 207 ραλί ήταν 20 ευρώ λιγότερο. Δηλαδή πήρα ένα άξιο το οποίο είναι 2.000 κυβικά, πολύ πιο γρήγορο και ασφάλεια πολύ κοντά. Έτσι, αυτό μιλάμε για το εξάμεινο. Τώρα, εγώ επειδή έπαιξα εδώ στην πήγα μεικτή, μη ψέματα, έτσι, πήγα μεικτή, το εξάμεινο η μεικτή είναι 3.30. Είναι σχεδόν το διπλάσιο η μεικτή. Αλλά εσύ μπορεί να παίξει και με την κανονική. Δεν σε χρειάζεται να πάει η μεικτή. Αυτό εξαρτάται από σένα και το τι θες να ασφαλίσει το αυτοκίνητο και το ποσό αυτό μπορεί να ανέβει να κατέβει. Αλλά γενικότερα για να ξέρει, στη μεικτή, να το γράψω και δίπλα για να μην σε μπερδεύω. Εδώ είναι η, η μεικτή. Είναι τόσο το εξάμεινο, έτσι. Εξάμεινη, εδώ. Η εξάμεινη. Ή αλλιώ η βασική είναι τόσο. Εγώ τώρα, να είμαι ειλικρινή, αυτό που κάνω, το έχω πει και σε άλλα βίντεο, πάω και αγοράζω ετήσια. Γιατί στην ετήσια ασφάλεια γλιτώνει τουλάχιστον 20%. Και επειδή με τις άποψεις, τι άποψει, μάζευε και εσύ ό,τι μπορεί να γλιτώσει, μπορεί. Οπότε, κάνω πάντα, πάντα ετήσιο. Έτσι, οπότε κλειτώ ένα 20% και ακόμα και να κάνει ένα αιτήσιο και να πει ότι θα πουλήσει το αμάξι μέσα σε 4 μήνε από τότε, μη σε ανησυχεί, τα λεφτά θα επιστρέφει ασφαλιστικά. Οπότε δεν είναι ότι χάνει κάτι. Οπότε μπορεί να πα. Εδώ είναι, είπαμε, για την απλή και τη μεικτή για να ξέρει. Οπότε, εδώ πέρα η ασφάλεια είναι εξάμεινο. Οπότε πρέπει να την κάνουμε επειδή για να δούμε το χρόνο. Ετήσια, αφού μιλάμε για τα αιτήσια κόστη. Όπω κατάλαβε, θα πάει στα 6 60 εδώ όσον αφορά ε, την την ασφάλεια την μεικτή και στα 3.40 αν πας για την απλή, στα 3.40 ευρώ. Οπότε μιλάμε για έξοδα εδώ τέλη, φόρπολ τεκμήρια και ασφάλεια, τα οποία είναι στάνταρ σε όλα τα αυτοκίνητα και πάμε να μιλήσουμε τώρα τι άλλο για κάτι σημαντικό και αφορά τι άλλο το σερβις. Το σερβις τώρα του αυτοκινήτου. Εντάξει, εξαρτάται από πολλού παράγοντε. Τι θα αλλάξει, μπορεί κάτι να βρεθεί παραπάνω, οτιδήποτε. Έτσι, το service τώρα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο, αν πάμε για ένα βασικό service ε, λάδια, φίλτρα, εντάξει, μπορεί κάτι άλλο να τύχει. Εξαρτάται βέβαια πού το πα και τι βάζει, έτσι, τι προϊόντα. Για ένα τέτοιο αυτοκίνητο είναι περίπου στα 300 ευρώ ετησίω, αλλά εξαρτάται. Εντάξει, αυτό εξαρτάται κάθε φορά. Στα 300 ευρώ ετησίω. πού το πα. Το αυτοκίνητο πάει στον καλύτερο και χρησιμοποιούνται πάντα τα καλύτερα υλικά. Οπότε κινούμαστε κάπου εκεί πέρα πάνω κάτω. Αλλά αυτό εξαρτάται. Μπορεί να πάει και πιο πάνω, μπορεί και να πάει και πιο κάτω. Ανάλογα τα υλικά, ανάλογα τι μπορεί να βρεθεί επιπλέον στο αμάξι. Είναι λίγο σχετικό έτσι. Γι' αυτό αλλά περίπου κινεί εκεί για να ξέρει. Κάτι άλλο σημαντικό όμω στο αυτοκίνητο και σε τι κόστη το οποίο πρέπει να ξέρει είναι τι άλλο η κατανάλωση. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο πόσο κατανάλωση έχει αυτό το αυτοκίνητο. Και να σου πω την αλήθεια, όπω όπως είπαμε, είχα το TTS, δίλτρο και αυτό, τα δεν είναι πολύ κοντά. Οπότε πάνω κάτω ξέρουμε τι καταναλώσει. Καταναλώσει για αυτό το αυτοκίνητο, η Audi μα λέει ότι είναι ο μεικτό κάπου 9 λίτρα. Δεν το πιστεύω. Εγώ αυτό που βλέπω εδώ, τα αρκετά χιλιόμετρα που έχω κάνει και την εμπειρία με το TTS, το οποίο είχε τον ίδιο κινητήρα και το οποίο το είχα 5 ολόκληρα χρόνια, είμαστε στα 14 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα ή Κατανάλωση του αυτοκίνητου αυτό. Αυτό το λέω για να ξέρει. Σίγουρα βάζουμε μόνο κατοστάρα βενζίνη, ειδικά σε αυτό το αυτοκίνητο που είναι turbo και πόσο άλλο το συγκεκριμένο που έχει πρόγραμμα όπω είπαμε, τη δουλεύω που είναι στα 310 άλογα. Οπότε η κατανάλωση παίζει εδώ πέρα και σίγουρα πολύ σημαντικό η βενζίνη που βάζει, διότι η κατοστάρα είναι πολύ πιο ακριβή από το να έβαζε την απλή. Ε, για μένα πιο πολύ σημαντικό θέμα σε ένα αυτοκίνητο αυτό είναι τι βενζίνη βάζει παρά τόσο η κατανάλωση, διότι αν βάζει την απλή, η απλή είναι περίπου στο 1,5 ευρώ, η άλλη είναι στα 2 ευρώ. Οπότε λεπτά λεπτά το λίτρο, όπως καταλαβαίνεις είναι μεγάλη διαφορά. Οπότε εξαρτάται κάθε φορά από το τι βενζίνη βάζεις στο αυτοκίνητο. Εδώ είπαμε μόνο κατοστάρα, έτσι. Οπότε αν θες να δεις πόσα χιλιόμετρα και πόσο θα σου βγαίνει εσένα, είναι περίπου 14 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, υπολογίζεις πόσα χιλιόμετρα περίπου κάνεις εσύ το μήνα για να δεις πόσο θα σου έρθει με το αυτοκίνητο αυτό εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει προς το παρόν είναι ότι γιατί το συγκρίνω το 207 ε, ράλι με το προηγούμενο μου καθημερινό στα έξοδα. Έτσι, οκ, okay, δεν συγκρίνονται μηχανικά ούτε σαν αυτοκίνητα. Αλλά παρόλα αυτά, να είμαι ειλικρινή, αυτό, που δίνω, αυτό που δίνω το παραπάνω την εβδομάδα είναι 15 ευρώ παραπάνω. 15 ευρώ παραπάνω από ό,τι δίναμε το 207. 15 ευρώ παραπάνω για να έχω ένα το αυτοκίνητο το οποίο είναι και μεγαλύτερο. Έτσι είναι hardback, με κόρου, πολύ πιο γρήγορο. Για μένα είναι OK. Έτσι. Είναι OK σε σχέση με αυτά που είχα να δίνω 15 ευρώ. Για τι ίδιε δαδρομέ, ίδια χιλιόμετρα, είμαι πολύ καλά. Σε αυτό το κομμάτι. Οπότε πάμε να πούμε ετήσια πόσα χρήματα χρειαζόμαστε προκειμένου να έχεις στον καράσου αυτό το Audi S3. Τα ετήσια κόστη πόσο βγαίνουν συνολικά. Πάμε να το κάνουμε λίγο εδώ στα γρήγορα με το κουμπιτεράκι. 6,90 που είναι τα τέλη. Εγώ θα υπολογίσω αυτά που δίνω εγώ έτσι, τη μεικτή ασφάλεια. Εσύ μπορεί να υπολογίσει το 3,40. Δεν σημαίνει ότι θα βάλει μεικτή σε ένα τέτοιο αμάξι. Έτσι, μην πούμε ψέματα. Έτσι. Συν 6,60. Συν 300 θέλω εγώ 1650 ευρώ ετησίως για να μπορέσω να το έχω στον καράζ μου το αυτοκίνητο αυτό, ένα Audi S3 2000 κυβικών. Μπορεί, εδώ πέρα όπως βλέπεις όμως δεν μπορούμε να σημειώσουμε κάποια άλλα λειτουργικά κόστη, όπως είναι τα ελαστικά, όπως είναι τυχόν ζημιές, έτσι αυτά εδώ δεν είναι, εδώ είναι τα στάνταρ, τα λειτουργικά κόστη τα οποία πρέπει να έχεις ε, σίγουρα στην τσέπη για να μπορείς να το συντηρήσεις, αλλά τα επιπλέον που μπορούν να τύχουν αυτά δεν είναι στην τιμή, έτσι από εδώ αυξάνει, δηλαδή είναι από αυτό και πάνω, αυτό πρέπει να έχεις. Στο μυαλό σου, οπότε μιλάμε για ένα ποσό 1650, το οποίο μειώνεται αρκετά κατά 300 ευρώ, αν αλλάξει λίγο την ασφάλεια. Το λέω για να μην ε, έχει, όπω καταλαβαίνει, το μεγαλύτερο ποσό από όλα αυτά είναι αυτό το αγκάθι που θεωρούσαμε και το είπαμε πριν. Έτσι, και καθαρά η κατανάλωση έχει, εξαρτάται από σένα για τα χιλιόμετρα που κάνει. Λοιπόν, αυτά είναι όλα τα έξοδα τα οποία είναι για το. Audi S3. Θέλω να μείνει συντονισμένο γιατί στο αυτοκίνητο αυτό θα έρθουν πολλέ αλλαγέ. Αν σε ενδιαφέρει, αν σκέφτεσαι να το αγοράσει, αν είσαι ακόμα και διοκτήτη, θα μάθει πράγματα που δεν ξέρει σίγουρα για το αυτοκίνητο αυτό. Καθώ θα το ψάξω πάρα πολύ και θα δει πολύ ωραία βίντεο που θα έρθουν. Φυσικά συνεχίζουμε με το καρέρα. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι έχουμε δείξει και τα έξοδα του καρέρα εκεί πέρα. Οπότε μπορεί να μπει να τα δει και αυτά. Και βεβαίω θα έρθουν παρουσιάσει ε, νέων μοντέλων αυτοκινήτων και τι άλλο. Χρήσιμε συμβουλή για το αυτοκίνητό σου. Θέλω να με βρίσκει στο Instagram που είναι κίμωνας κάτω Παύλα TV και βεβαίως να σου ευχαριστήσω που είδες το βίντεο αυτό.